δημοσκόπηση έκπληξη και δημοσκόπηση με εκπλήξεις. Της GPO για τον ένα χρόνο του μνημονίου, αλλά και τα τρέχοντα πολιτικά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από τις πρώτες τυπικές ερωτήσεις που κάνουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κατευθείαν στους πίνακες, Στάχη, πότε κάναμε δημοσκόπηση? Μόνο πρέπει να πούμε ότι ξεκινήσαμε την Πέμπτη στις 5 ώρα το απόγευμα. Όλα έχουν τη σημασία τους, μια και είναι ημέρες πλούσιες γεγονότα. Και η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι με ένα συνολικό δείγμα 1.200 ατόμων, όπως πάντοτε αντιπροσωπευτικό, πανελλαδικό, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεδρίων. Δηλαδή, πιάσαμε και το θέμα Λουξεμβούργου, αλλά σε ένα τρίτο περίπου του δείγματος. Σε ένα βαθμό είναι καλυμμένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κλασικά. Περάσουμε να δούμε τις κλασικές μας ερωτήσεις. Η πρώτη μας ερώτηση είναι πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης. Εδώ βλέπουμε την ταυτότητα, μόλις είπαμε. Πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης συνολικά? Οι θετικές απόψεις είναι στο 27,1%. Μείον 6 μονάδες το Φεβρουάριο. Και στο 71,4%. Έχουμε αύξηση των αρνητικών. 5 μονάδες. Ακριβώς. Δεν μου λες, Στάκη, έχω μια ερώτηση. Το 71,4 αρνητικά, η κυβέρνηση Καραμαλή πότε το πιάσε? Δύο μήνες πρωτού πέσει. Δύο μήνες πριν τις εκλογές. Και να σημειώσω κάτι, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ότι οι θετικές και οι αρνητικές απόψεις του Πασόκ είναι ακριβώς μοιρασμένες μέσα στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Αυτό, σωστό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντίστοιχη ερώτηση για το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και εδώ πολύ χαμηλή επίδοση, 24,3% οι θετικές γνώμες, οι αρνητικές στο 73,1%. Μάλιστα. Και αυτή σε πτώση από τον Φεβρουάριο, αλλά μικρότερη πτώση από ό,τι αντιστοίχω η κυβέρνηση. Μικρότερη, αλλά και πιο κατανόητη. Γιατί από τι συνέβη Φεβρουάριο τώρα να πέσει η εξωματική αντιπολίτευση, είναι πιο κατανόητη η πτώση σε σχέση με την πτώση τη κυβέρνηση. Η επόμενη ερώτησή μας συγκρίνει τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Σαμαρά. Στη γνωστή ερώτηση που κάνουμε πάντοτε, ποιον από του δύο θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για Πρωθυπουργό? Εδώ ο κύριος Παπανδρέου βρίσκεται στο 31,3%. Είναι 6,5 μονάδες πτώση από το Φεβρουάριο, είναι μεγάλη. Ο κύριος Σαμαρά στο 24,1%. Η απάντηση κανένας είναι ισχυρότερη, 44,6%. Και να σημειώσουμε ότι ο κύριος Παπανδρέου έχει πτώσει 6,5 μονάδες. Ο κύριος Σαμαράς έχει μία άνοδο μίας και κάτι ποσοστιαίας μονάδας. Για να μην λίγο κατά διαχρονικό. Ναι, να δούμε λίγο διαχρονικό. Σε αυτή την ερώτηση, ίσως μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά από το πολύ ψηλό του 51,3 και βρίσκεται στο 31,3 μέσα σε όλη αυτή την περίοδο. Ο κύριος Σαμαράς, αφού έχει περάσει αυτή την κάψη από το 28 στο 23, αυτή τη στιγμή δείχνει μια τάση ανάκαμψης. Θα σχολίαζα ότι τα δύο κόμματα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, είναι σε τροχιά πτώσης. Ο Πρωθυπουργός έχει πληγεί από ό,τι φαίνεται. Η πρωθυπουργική του εικόνα βρίσκεται και αυτή σε αρνητική τροχιά. Ο κύριος Σαμαράς δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί στα μεγέθη του 24%. Ο Καραμαλής πότε βρέθηκε σε αυτά τα ποσοστά, το 31,3? Ο Καραμαλής έχασε το προβάδισμα της ηγεσίας απέναντι στον κύριο Παπανδρέου τον Ιούνιο, όταν περάσαμε τις ευρωεκλογές. Τα ποσοστά τους όμως τότε ήταν καλύτερα. Ήταν καλύτερα. Δηλαδή προηγήθηκε ο κύριος Παπανδρέου του κύριου Καραμαλή, αλλά τα ποσοστά και των δύο ήταν πολύ ψηλότερα. Ήταν σαφώς ανώτερα από αυτά που παρουσιάζονται σήμερα, όπου φαίνεται ότι υπάρχει συνολικό θέμα με το πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα με τις δύο πλευρές του. Λοιπόν, τρεις πίνακες για να κλείσουμε, να κλείσουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο. Η πολιτική της κυβέρνησης αντιμετώπισης κρίσης είναι σε σωστή κατεύθυνση. Εδώ το ναι και μάλλον ναι συγκεντρώνει 27,9% και εδώ πτώση από το 34,1% της προηγούμενης φοράς. Η ουσία είναι ότι 7 στους 10 ερωτώμενους λέει ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι σε λάθος δρόμο. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Και εδώ πάλι έχουμε μια σαφή επιδείνωση από το Φεβρουάριο ως τώρα, τη τάξη των 5 μονάδων. Είναι μεγάλο πράγμα 5 μονάδες σε 2 μήνες μέσα. Βεβαίως τώρα, κύριε Πρεδεντέρη, επικεντρώνουμε στην προηγούμενη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πέρσι, μια και μιλάμε για μέτρηση ένα χρόνο μετά το μνημόνιο, πέρσι, ναι, ο κόσμος στην αρχή θεωρούσε ότι η πορεία της κυβέρνησης είναι σε σωστό δρόμο. Ναι, σωστό. Για να δούμε, είπαμε ότι αν είναι η σωστή κατεύθυνση, να δούμε αν είναι αποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης, την αντιμετώπιση της κρίσης. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερο. Πιο αρνητικά. 19,7 θεωρούν ότι είναι αποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης και 77,6% ότι δεν είναι αποτελεσματική. Και πάμε στην πρόθεση ψήφου. Και κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου που αποτυπώνει μια συνολικότερη εικόνα. Το Πασόκ συνεχίζει με να έχει το προβάδισμα, αλλά είναι σε πολύ σημαντική κάμψη από την προηγούμενη φορά. Έχει 21,9%. Έναντι 20,2% της Νέας Δημοκρατίας, άρα η διαφορά τους πλέον από τις 5 μονάδες περιορίζεται μόλις το 1,7%. Δηλαδή ήταν 5 μονάδες η διαφορά του Φεβρουάριου, 5,1 και τώρα είναι 1,7. Η οποία το κλείσιμο της ψαλίδας δεν οφείλεται τόσο στην άνοδο, μάλλον δεν οφείλεται καθόλου. Η Νέα Δημοκρατία στα ίδια είναι 20,1-20,2. Οφείλεται κυρίως στην σημαντική για 2 μήνες μέσα πτώση του Πασόκ
των προθέσεων ψήφων, να διευκρινίσουμε, δεν είναι ψήφοι αυτοί, από 25,2% στο 21,9%. Ακριβώς. Το ΚΚΕ φτάνει στο 9% και ο λαός ενισχύεται, πηγαίνει στο 7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, τα υπόλοιπα 4 κόμματα που έχουν καταμετρηθεί, οι οικολόγοι 2,4%, η Δημοκρατική Αριστερά 2,4%, η Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη 2,5% και η πρώτη δοκιμή για το άρμα των πολιτών που είπατε πριν του κυρίου Δημαρά στο 2,5%. Εδώ έχει πολύ σημασία, είναι πολύ υψηλή αδιευκρίνηστη εκλογική συμπεριφορά, 18,6% το λευκό το άκυρο, η πρόθεση αποχής και 10,2% το δεν έχω αποφασίσει. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι με ένα τέτοιο αποτέλεσμα δημοσκόπησης νομίζω ότι είναι επισφαλής οποιαδήποτε προσπάθεια πρόβλεψης ποια θα ήταν η συμπεριφορά του 28%, το οποίο είναι αδιευκρίνιστο, αν τυχόν το μόνο μπορώ να πούμε είναι ότι, το μόνο μπορώ να πούμε με απόλυτη νομίζω με σχετική βεβαιότητα είναι ότι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον δημοσκόπηση όλοι οι μικροί μπαίνουν στη Βουλή. Έτσι, όταν παίρνεις 2,5% με 30% αδιευκρίνιστο, το πιθανότερο είναι ότι θα το πιάσει το μισή μοναδίτσα από το 30% για να. Έχουν αριθμητικά, δημοσκοπικά, έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε αυτό το όριο. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ενδεχομένως οδηγούμαστε σε μια οκτακομματική, αν είχαμε εκλογές, ενώ την Κυριακή αυτήν που δεν έχουμε, ότι και με αυτήν τη δημοσκοπική εικόνα, πολύ πιθανό να είχαμε μια οκτακομματική, ακόμα και εννεακομματική Βουλή. Είναι μια εικόνα αποδιάρθρωση του πολιτικού συστήματος. Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε, διόρθωσε μετάκι, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, έστω και σε μία εκλογική περίοδο, να συγκεντρώνουν 42%. Αθρίζουν 42%. Το οποίο είναι πρωτοφανές, γιατί είχαμε και άλλες μία εκλογικές περίοδο, είναι πάρα πολύ λίγο. Και τόσα πολλά κόμματα να διεκδικούν έστω την είσοδό του στη Βουλή. Αφήστε τα μικρότερα. Λέω, το ΚΚΕ είναι στο 9%. 9% σε δημοσκόπηση με 30% διευκρίνηση ψήφο είναι 12-13% εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μικρό. Είναι 60% πάνω από ό,τι είχε πάρει το ΚΚΕ. Ο λαός είναι στο 7%. 7% μπορεί να πιάσει διψήφιο δηλαδή. Βλέπουμε δηλαδή δύο κόμματα τουλάχιστον, αφήνω τους άλλους, που έχουν μια σαφή δυναμική δημοσκοπική. Επιμένω να λέω δημοσκοπική γιατί δεν θέλω να παρεμηνευτώ. Πρώτη ερώτηση. Ποιο από τα κόμματα με την πολιτική και την τακτική του δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιμετώπιση της κρίσης? Μια πολύ ενδιαφέρουσα για να δούμε ποιοι είναι οι ταραξίες. Και πάση περιπτώσει, έτσι δεν είναι? Έχουμε κάνει πρώτη φορά αυτή την ερώτηση. Για να δούμε τα πράγματα και λίγο αντίστροφα. Ναι. Λοιπόν, προβάδισμα εδώ για το ΠΑΣΟΚ. Το 29,1% λέει ότι. Του χρέου την πολιτική της κυβέρνησης. Για μένα το ενδιαφέρον ποσοστό είναι το 13,9% του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα. Και 15... το 10,9% του ΚΚΕ, που σημαίνει ότι, το 25% του ελληνικού λαού θεωρεί ότι η αριστερά αποτελεί πρόβλημα στην αντιμετώπιση της κρίσης. Διαφωτίσαμε την κάρτα. Ποια κυβέρνηση είπα να αντιμετωπίσει καλύτερα τη σημερινή κατάσταση? Καλά, ποιοι δημιουργούν το πρόβλημα? Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που αντιμετωπίσουν καλύτερα την κατάσταση? Δώσαμε τέσσερις εναλλακτικές εδώ. Μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου, απάντηση στο 17,1. Μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, απάντηση στο 12,7. Μια κυβέρνηση των δύο κομμάτων, ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, απάντηση μόλις στο 5,8. Μια κυβέρνηση πολιτικών προσωπικότητων και τεχνοκρατών, απάντηση στο 41,9. Αυτό είναι εντυπωσιακό έβριμα. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή ιδεατό. Αλλά είναι εντυπωσιακό έργο το 42%. Αυτό που έχει παρατηρήσει κανείς είναι ότι το 17,1 και το 12,7 είναι παρακολουθήματα αυτού που είδαμε στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Ότι την κυβέρνηση των δύο κομμάτων δεν την επιθυμεί ο κόσμος. Ότι υπάρχει μια ιδέα τι, γιατί κανείς δεν ξέρει ούτε ποιοι είναι ούτε πώς θα προκύψει για κυβέρνηση προσωπικότητων. Και να υπογραμμίσουμε και το 22,5% που λέει δεν ξέρω. Δείχνει και μια διάθεση του κόσμου να φύγει από τις κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα 63%, 64% που λέει ούτε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ούτε κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού. Ναι. Πάνω μια αντίφαση. Ενώ μόνο το 17,1% λέει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Γιώργο Παπανδρέου. Για να πάμε στην ερώτηση που λέει θέλετε να γίνουν εκλογές. Για να δείτε, πιστεύετε πρέπει να γίνουν πρώτες εκλογές μέσα του 2011. Το ποσοστό που λέει ότι θέλει να γίνουν εκλογές είναι μόλις 22,7%. Βέβαια είναι, βεβαίως, είναι λίγο αυξημένο από την προηγούμενη φορά. 14 μονάδες κάτω έχει πέσει. Αλλά είναι σημαντική διαφορά. Παρ' όλα αυτά, 2 στους 3 δεν θέλουν να γίνουν. Εδώ λοιπόν, το 58,9 λέει ότι ναι, πρέπει να γίνει ανασχηματισμός. Μόλις 31% δεν συμφωνεί με αυτή τη γνώμη. Και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Αλλά έχουμε και το κερασάκι. Αν γίνει, ποιοι πρέπει να φύγουν? Και ευθεία ερώτηση, ποιοι υπουργοί πιστεύετε ότι πρέπει να απομακρυνθούν από την κυβέρνηση? Δεν δόθηκαν από εμάς η λίστα με τα ονόματα. Υπάρχουν αυθόρμητες απαντήσεις και ο κάθε ερωτώμενος μπορούσε να δώσει μέχρι 5 απαντήσεις. Λοιπόν, στη σχετική λίστα
Ο πρώτος που η κοινή γνώμη ζητά να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση είναι ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακουσταντίνου. Στη δεύτερη θέση ο κ. Πάγκαλος με 30,1%. Εμένα θα έλεγα όμως ότι Τάκη δεν με έχει ξαφνιάσει ούτε ο κ. Παπακουσταντίνου η επίδοσή του, ούτε του κ. Πάγκαλου η επίδοση. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενος, αν θέλεις, πριν τη δημοσκόπηση. Με εντυπωσιάζει το 11,4% και η τρίτη θέση της κ. Μπιρμπίλη και από κοντά 7,3% ο κ. Ραγκούς και 7,2% ο κ. Λοβέρδος. Υποθέτω ότι ο κύριος Λοβέρδος έχει δημιουργήσει μια σειρά από αντιθέσεις στα Υπουργεία του, δεν ξέρω τι, και ο κύριος Ραγκούς 7,3. Αλλά αυτά δεν είναι νομίζω ποσοστά τα οποία είναι σημαντικά. Αν το 7,3% των Ελλήνων θέλουν να φύγει ο Ραγκούς ή θέλει να φύγει ο Λοβέρδος. Τα σημαντικά ποσοστά είναι, η έκπληξη για μένα είναι το ποσό της κυρίας Μπιρμπίνη. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει προσωποποιηθεί κιόλας η κριτική. Βάλτε και τα υπόλοιπα, ας παίξουμε και τις υπόλοιπες. Είναι πολύ λιγότερα. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά. Δεν έχει νόημα να σταθούμε. Βλέπετε τον κύριο Γερουλάνο να ακολουθεί με 6,7, τον κύριο Ρέπα με 6,7, η κυρία Κατσέλη με 6,5, η κυρία Δημαντοπούλου με 5,4 και έπονται όλοι οι επόμενοι με πολύ μικρότερα ποσοστά. Πρώτη ερώτηση, τον πρώτο χρόνο εφαρμογής μνημονίου, τι έγινε η οικονομική κατάσταση. 85,3% χειροτέρεψε. Μόνο 1,1% βελτιώθηκε. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί το 1,1, πρέπει να τους γνωρίσουμε προσωπικά. 13,6% έμεινε ίδια. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. 85,3%. Καθολική δεύτερο εικόνα ερώτημα μιας αρνητικής οικονομικής κατάστασης. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μνημονίου, δυνάμωσε η ελπίδα σας για το μέλλον ή ο φόβος? Εδώ τα πράγματα είναι τραγικά στην κυριολεξία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως είναι λυπηρό που το λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυνάμωσε ο φόβος, λέει το 84%. Δυνάμωση ελπίδα λέει μόλις το 8,9%. Και αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι ασχολίες. Και δεν απαντά το 7,1. Ίσως, ποια είναι η σωστή θέση για την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κρίση? Έχει ενδιαφέρον αυτό, θα δείτε γιατί. Εδώ μόλις το 9,8% λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρά ό,τι λέει το μνημόνιο. Ένα μεγάλο ποσοστό, 60,3% λέει ότι πρέπει να ξαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο. Και 26,2% που λένε να φύγουμε το μνημόνιο και από το ευρώ. Ακριβώς. Είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον έβριμα. Ο ένας τέσσερις Έλληνας θέλει να φύγουμε από το ευρώ. Time out. Γνώριζε ο κύριος Παπανδρέου το μεγάλο πρόβλημα ελλείμματος και χρέους πριν τις εκλογές? Εδώ, κύριε Πεταλωτή, η απάντηση είναι συντριπτική. 91,2% λέει ναι, γνώριζε. Αυτή είναι μια απάντηση η οποία αλλάζει πολλά δεδομένα που είχαμε ως τώρα. Έτσι. Θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός πιστεύει σε προς το 91,2% ότι ο κ. Παπανδρέου είχε σαφή εικόνα του προβλήματος. Αν ο κ. Παπανδρέου ακολουθούσε άλλη πολιτική μετά τις εκλογές του 2009. Θα μπορούσε η χώρα μας να αποφύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα? 60%. Αυτή είναι μια επίσης ενδιαφέρουσα απάντηση. 60,3 λέει ναι. Δηλαδή υπάρχει μια άποψη πλειοψηφική, 37,1% λέει όχι, που θεωρεί ότι η Τρόικα δεν ήταν μονόδρομος και το Νομισματικό Ταμείο. Και με μια άλλη πολιτική θα μπορούσαμε να την αποφύγουμε. Ποιος ευθύνεται για την προσφυγή στην Τρόικα? Εδώ βλέπουμε μια εικόνα που ήταν εντελώς διαφορετική από πέρσι. Έχει αλλάξει ριζικά. Να διευκρινίσουμε κάτι. Οι απαντήσεις που προσφέρονταν εδώ στο δείγμα μας ήταν μόνο οι πρώτες δύο. Ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή, η προπέρσινη, ή η σημερινή κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Ένα λεπτό. 23,8% απάντησε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. 24,2% η σημερινή κυβέρνηση. Μόνοι τους ερωτώμενοι, αυθόρμητα, σε ποσοστό 34,4%. Απάντησαν ότι ευθύνη έχουν και οι δύο, και ένα ποσοστό 12,9% απάντησε όλες οι κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση έχουν ευθύνη, 4,7% δεν απάντησε. Εδώ υπάρχει σαφής μεταβολή, διότι πέρσι τέτοιο καιρό, όταν έκανε κανείς τις μετρήσεις αυτή την ερώτηση, καταρχήν η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου είχε μονοψήφιους και πολύ μικρούς μάλιστα αριθμούς που απαντούσαν ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα, και η κυρίαρχη απάντηση ήταν ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή. Ενώ πέρσι η ευθύνη της προσφυγής από εδώ είναι σχεδόν αποκλειστικά στην κυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας, τώρα είναι πολύ μετρημένες, πολύ ζυγισμένες, να το πω έτσι, οι απαντήσεις, περίπου κομμένες στη μέση. Μετά, πώς κρίνετε την απόφαση του κ. Σαμαρά? Θυμάστε, γίνει μεγάλη κουβέντα αν έκανε καλά ή όχι ο Σαμαράς να μην ψηφίσει το μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το 48,6% λέει ότι ορθώς ο κ. Σαμαράς δεν ψήφισε το μνημόνιο. 40,9% κρίνει αρνητικά αυτή του την απόφαση. Τι είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας? Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θετική γνώμη για την απόφαση του κ. Σαμαρά έχει το 78%. Μάλιστα. Πέρσι, τη στιγμή που επέρνετο αυτή η απόφαση, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ήταν αντίθετη στην απόφαση του κ. Σαμαρά. Θετική γνώμη για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου από το 65%, 65,1% και αρνητική μόλις το 33%. Η θετική γνώμη πλειοψηφεί σε όλα τα κόμματα. Στο Πασόκ είναι 72%, 67% στη Νέα Δημοκρατία, 54% στο ΣΥΡΙΖΑ, 60% στο ΛΑΟΣ, μόνο στο ΚΚΕ είναι κάτω από το 50%. Αποκρατικοποίησης. Εδώ η πλειοψηφία υπάρχει, αλλά είναι σαφώς μικρότερη. 52,2%
θετικές γνώμες, 45,5 αρνητικές. Στο Πασόκ μέσα. Στο Πασόκ είναι 60%, στην Νέα Δημοκρατία είναι 50%. Η αποκρατικοποίηση. Ναι. Η αποκρατικοποίηση. Μάλιστα. 60% υπέρ το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία 50%. Λίγο είναι... Και η τελευταία ερώτηση, αν είναι ρεαλιστικό να μαζέψουμε τα 50 δις μέσα από το πρόγραμμα αυτό, 40% θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικό, 54%. Να θυμίσουμε πάντως.